Θέλω να πω ότι ήρθα με μία αγωνία στη σημερινή συνεδρίαση μετά την πρόσκλησή σας για να συζητήσουμε το, τις παρεβάσεις και την ανάγκη που διαμορφώνεται στην περιοχή και όχι μόνο για κάποιες δράσεις, παρεμβάσεις στα πλαίσια της σύμβασης. Είδα σήμερα εδώ ότι κουβεντιάζουμε τη σκοπιμότητα ή όχι του έργου. Δηλαδή, πήγαμε την αρχή, ενώ βρισκόμαστε στην υπογραφή τη σύμβαση. Έχει υπογραφή, μάλλον υπάρχει κύρωση. Άκουσα ότι είμαι μπερρεαλιστή, ότι αυτή τη στιγμή προωθώ ιδιωτικά συμφέροντα. Εγώ ήρθα να μιλήσω με την αγωνία των κατοίκων και το τι προτείνουμε στην ευρύτερη περιοχή. Και θεωρώ ότι ένα έργο που έχει δρομολογηθεί από το 2003 και έχουν συμβάλει σε αυτό όλα τα πολιτικά κόμματα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ομοφωνία τουλάχιστον των κομμάτων που έχουν επιλέξει αυτό το έργο διαχρονικά να το στηρίξουν και να δούμε πώ πάμε παρακάτω και πώ κάνουμε πράγματα για το Δήμο, για την περιοχή, για την Κρήτη. Αυτή ήταν η δική μου αγωνία, γι' αυτό ήρθα εδώ. Δεν κρίνουμε σήμερα αν θα γίνει το έργο ή όχι. Θεωρώ όμω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί και κύριε Βουλευτέ, ότι για να αποφασιστεί από το ελληνικό δημόσιο ένα έργο, έχουν γίνει οι απαραίτητε μελέτε και η υποδομή για να φτάσουμε σε αυτό το έργο και τη σύμβαση σήμερα. Εγώ ξέρω ότι από το 2003 και η πολιτική αεροπορία και εκπαιδευτικά ανώτερα ιδρύματα που ασχολούνται με αυτό έχουν σταθεί στη μελέτη αυτού του έργου και έχουν προσεγγίσει και περιβαντολογικά όλο αυτό το έργο. Και έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είμαι ειδικό. Ούτε περιβαντολόγος είμαι, ούτε εξειδικευμένο στα θέματα της αεροπλοίας. Ξέρω όμως ότι οι φορείς, οι υπηρεσίες και αυτοί που δρομολόγησαν αυτό το έργο κάνοντας κάποιες μελέτες και όχι παίρνοντα πολιτικές αποφάσεις, γιατί αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, δεν ήρθαν να καταστρέψουν τον τόπο και την περιοχή. Έχω εμπιστοσύνη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό και μπαίνω στις απαντήσεις ένα-ένα. Καταρχήν υπήρχε από τον κύριο Κιγκέρογλου μια ε, ερώτηση σε σχέση με το SWAP το ΣΧΟΑΠ, δηλαδή το τοπικό χωροταξικό σχέδιο, ευθύνη της χρηματοδότησής του δεν είναι ο Δήμος, αλλά είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δηλαδή ο κύριος Σταθάκης. Επανειλημμένα έχουμε ενοχλήσει τον κύριο Σταθάκη για τη χρηματοδότηση του τοπικού χωροταξικού σχεδίου της περιοχής, δηλαδή της Χρυσικής. Έχει δεσμευτεί ότι μετά την αλλαγή του νόμου από ΣΧΟΑΠ σε τοπικό χωροταξικό και τις τιμέ που έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο της Υσανόγησης να καθοριστούν, άμεσα θα χρηματοδοτηθεί το τοπικό χωροταξικό του Δήμου Μινώα Παιδιάδα. Λέω εδώ ότι είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να ξεκινήσει το αεροδρόμιο χωρί να έχει δημοπρατηθεί και να βρίσκεται σε εξέλιξη το τοπικό χωροταξικό σχέδιο, γιατί είπα κινδυνεύει η περιοχή να γίνει μια παραγκούπολη. Ένα. Δύο. Το ειδικό αναπτυξιακό, εγώ δεν αναφέρθηκα στο ειδικό αναπτυξιακό τη Κρήτη. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Έχουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια ξεκινήσει ειδικό χωροταξικό για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώ Και αυτό το ειδικό χωροταξικό με την ολοκλήρωση τη μελέτη θέλουμε να τύχει όπω στα πλαίσια τη πράσινη ανάπτυξη ειδική χρηματοδότηση για συνοδά και παράλληλα έργα στην ευρύτερη περιοχή που κατασκευάζεται το αεροδρόμιο για να μπορεί να συνδεθεί. Τώρα. Σε σχέση με τα ανταποδοτικά. Στα ανταποδοτικά, εγώ δεν θα τσακωστώ εδώ τι ήταν πριν και μετά. Το πριν στη σύμβαση του 11, στη σύμβαση δημοπράτηση του 11, ήταν μισό τη Έγινε δύο. Είπαμε και η διεκδίκηση δική μα ήταν και το δύο στο Δήμο. Στα πλαίσια τη διαπραγμάτευση τη διαβούλευση που έγινε, μου είπαν τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχω ότι υπάρχει θέμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να πάει και το 2% στο Δήμο και βρήκαμε μία φόρμουλα ένα συν ένα στην Περιφερειακή Ενότητα. Προσέξτε, η πρόταση δική μου για όποιο θέλει να διασφαλίσει την περιοχή, κύριε Υπουργέ, είναι το ένα απευθεία στο Δήμο να κατοχυρωθεί, γιατί τώρα είναι στον αέρα. Λέει, αποδίδεται στον Υπουργό και ο Υπουργό θα αποδίδει στο Δήμο. Εσεί λέτε, εγώ το θα το αποδώσω. Ο αυριανό ξέρω αν το αποδώσει να κατοχυρωθεί λοιπόν θεσμικά και το δεύτερο, το 1%. Το 1% το οποίο προβλέπεται για την Περιφερειακή Ενότητα υπάρχει μια παράγραφο για κοινωνικέ δράσει. Οι κοινωνικέ δράσει και έργα αναφέρονται και στο Δήμο το δικό μα, δεν εξαιρούμαστε από αυτή τη διαδικασία. Και λέω έργα όπω αναβάθμιση σχολείων, νηπιαγωγείων που θα χρειαστούν με την αύξηση του πληθυσμού, να έχει προτεραιότητα ο Δήμο. Και αυτό μπορεί να κατοχυρωθεί. Για να δούμε δηλαδή και τι, επί της ουσίας. Τώρα, ε, για τον κύριο Τσιρόνι μου έκανε μια ερώτηση για τις θέσεις εργασίας. Ε, μα έχω δέκα ερωτήσεις. Ε, εμένα ρωτάς Λοιπόν, για τις θέσεις εργασίας. Για τις θέσεις εργασίας, λέει, θα χαθούν θέσεις από τον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε πόσα ελληνότερα έχει ο Δήμος μου. Κατεγραμμένα, τρία μισή εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. 3,700. 3,700 λέει ο πρόεδρο τη πρωτοβουλία. Εγώ έκανα και εκτό. Αποξηλώνονται 125.000 περίπου. Συν τα άλλα φτάνουν στα 170. Καταλαβαίνετε ότι από τον πρωτογενή τομέα, από το πρωτογενή τομέα αν δείτε αυτή τη σύγκριση, φανταστείτε τι θέσει κάνονται. Το θέμα είναι και το άγχο όλων μα είναι ότι στα πλαίσια των θέσεων, είτε στην κατασκευή είτε στη λειτουργία να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προτεραιότητα στους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής που έχασαν τις περιουσίες τους ή που θα ζουν και θα βιώνουν τα αρνητικά της λειτουργίας του αεροδρομίου. Και αυτό είναι το δικό μας άγχος. Το δεύτερο, το δεύτερο αν, αν στο εμπορικό κέντρο που θα δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή ψωνίζουν. Αυτό δεν μπορώ να το πω κύριε Τσιρόνι. Γνωρίζετε ότι οι ανθρώποι πάνε όπου βρίσκουν πιο φτηνά και όπου υπάρχουν μεγαλύτερε εκτόσει λόγω τη οικονομική του κατάσταση. Αν οι προσφορέ στο εμπορικό κέντρο του αεροδρομίου είναι τέτοιε, φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν πολλοί να ψωνίζουν γιατί θα του συμφέρνει. Αυτό κάνω κι εγώ σαν οικογενειάρχη. Τώρα, σε σχέση με το κύριο Σπρίτζη, σε σχέση με τη διαβούλευση. Η διαβούλευση ξεκίνησε από το 2003 όλα τα δημοτικά συμβούλια των πρώην Δήμων που απαρτίζουν το Δήμο το δικό μα, δηλαδή Δήμο Στραψανού, Δήμο Καστελίου, Δήμο Αρκαλοχωρίου, έχουν τουλάχιστον τρει ομόφωνες αποφάσει υπέρ του έργου. Υπάρχουν ομόφωνε αποφάσει και προτάσει από το Νομαρχιακό Συμβούλιο διαχρονικά από το 2004 και υπάρχει από το 2002, όπως υπάρχει και απόφαση και του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στι πρώτε προτεραιότητε στο αναπτυξιακό σχέδιο τη Κρήτη έχει το ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο. Ναι, δε Άρα... όχι μόνο όμω με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ Άρα... λέω με του συλλόγου, με του ανθρώπου που Εντάξει, διαφωνούν. Τελειώσω. Θα τελειώσω. Ναι, ναι, όχι, ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαβούλευση διαρκή και καθημερινή. Θέλω να πω ότι στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε κάνει τουλάχιστον 20 συνεδριάσεις όπου έχουν εκφραστεί όποιο δημότη θέλει, πρωτοβουλία πολιτών. Έχουν έρθει διαχρονικά 15 υπουργοί στο Καστέλι και έχουν ακούσει αυτέ τι απόψει. Κανένα δεν φημώσαμε. Η διαφορετικότητα τη άποψη είναι σεβαστή από εμά. Όμω αυτή τη στιγμή είπα και ξαναλέω ότι. Αν έρθει ένα τρίτο μέσα σε αυτή την αίθουσα, από τη μια θα ακούσει ότι γίνεται παράδεισος η περιοχή και από την άλλη θα ακούσει ότι γίνεται νεκροταφείο. Ε, θεωρώ ότι δεν γίνεται ούτε παράδεισος ούτε νεκροταφείο. Πάμε να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Ευχαριστώ.